υπόθεση του κυρίου Λιγνάδη. Ωστόσο, μάθαμε ότι σκέφτεστε να ζητήσετε από το δικαστήριο να πάρει αναβολή. Ναι, δεν θα εκδικαστεί. Έχει προσδιοριστεί για να κινήσει η εκδίκαση της υποθέσεως την Παρασκευή το πρωί. Όμως, εγώ αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολλά τα δικαστήρια τα οποία αντιμετωπίζω. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα τα οποία τις τρέχουν στις καθημερινότητες. Ο μοναδικός δικηγόρος του κύριου Λιγνάδη και άλλος ο κύριος Λιγνάδη θέλει μόνο εμένα να το περάσει. Δεν μπορεί να με αντικαταστήσει κανένα άνθρωπο μου, γιατί δεν το επιθυμεί ο κύριος Λιγνάδη. Η δίκη του κύριου Λιγνάδη δεν έχει προβλήματα ούτε παραγραφών, ούτε δηλώσεων 18 μήνων. Γιατί έχει παραταθεί το 18 μήνων πριν από λίγες μέρες και είναι μόλις 12 μήνες κρατούμενος. Ναι. Και λιγότερα από 12 μήνες. Πλημελήματα που να παραγραφούν δεν υπάρχουν. Θα θέσω υπόψη του δικαστηρίου τα κολλήματά μου αυτά. Ναι. Και το δικαστήριο θα αποφασίσει τελικώς τι θα γίνει. Ναι. Αν θα διακοπεί η δίκη ή αν θα αναβληθεί σε μια σύντομη δικασία. Ο κύριος Λιγνάδης επιθυμεί διακαώς να γίνει δίκη. Ναι. Κάτι που επιθυμώ και εγώ διακαώς. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι? Ο κύριος Λιγνάδης είναι ένας άνθρωπος με μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, συγκροτημένη προσωπικότητα και πολύ ψηλού μορφωτικού και διανοητικού επίπεδου. Έχει συνειδητοποιήσει ποιες είναι οι δυσκολίες αυτής της υποθέσεως. Έχει από την πρώτη στιγμή πεποίθηση ότι στη δικαιοσύνη θα αποδειχθεί η αθωότητά του και θα μείνει ελεύθερος. Άρα, ασχέτων των ετοιμάτων αναβολής, όλοι θα βρίσκονται αύριο εκεί. Μάλιστα, διαβάζω τώρα στο πρώτοθέμα.gr ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταγωγής από την Τρίπολη στον Κορυδαλό. Αυτό σημαίνει ότι θα παρίσταται ο κύριος Λιγνάδης. Συγκεκριμένα να σας πω λοιπόν ότι θα βρεθεί ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τις 4 υποθέσεις βιασμού ή αποπλάνησης που αντιμετωπίζει, γιατί για αυτές αντιμετωπίζει κατηγορίες, και προσωρινά θα μεταχθεί στην Α Πτέρυγα, καθώς εκεί η παρουσία του κρίνεται πιο ασφαλής. Βεβαίως, στις φυλακές Κορυδαλού η μεταγωγή θα γίνει με κλούβα του τμήματος μεταγωγών μαζί με άλλους κρατούμενους που έχουν δικαστικές εκκρεμότητες και θα βρεθούν ενώπιον των δικαστηρίων. Άρα αύριο, ασχέτως του αν κάποια από τις πλευρές θα ζητήσει αναβολή για συγκεκριμένους λόγους και φυσικά το δικαστήριο θα κάνει αποδεκτή ένα τέτοιο αίτημα, και ο κύριος Λιγνάδης. Και τα θύματα, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος Βλάχος, θα βρίσκονται όλοι εκεί. Θα είμαστε και εμείς από νωρίς φυσικά εκεί στο δικαστήριο για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.